Μόνο του. Πάμε, πάμε, δεν πειράζει. Πάμε. Μ' αρέσει που παίζει κιθαρούλα. Ναι. Το εκτιμώ. Θα το εκτιμήσει περισσότερο να σου πω ότι πρέπει να είπες στην οντισιόν ότι έμαθες την καραντίνα. Μπράβο, respect. Άμα το έχεις αυτό τώρα σε αυτή, μπράβο. Αγαπήθηκαν όσο εμείς δεν φταίνε. Εμένα να ακούς και όχι τους. Φορά ακουστικό. Ξέρεις γιατί το παρατηρώ. Μου έκανε εντύπωση που είναι μέχρι θανάτου πατημένη. Και λέω κάτι θα ακούει πολύ καλά. Καλά πέρα από τη φωνάρα, ας πούμε, και έχει πολύ καλό αυτή και τα λοιπά. Μια φορά ακουστικό. Λοιπόν, αυτό το performance είναι. Δεν θα σου πω. Δεν σε εσύ για τα τεχνικά που θες. Θέλω κι εγώ όλα εκείνα που θες δικά μας. Μια καρδιά. Αυτά, εσύ κάτι δεν σ' άρεσε εδώ πέρα. Σε καταλαβαίνω, να κάνεις ησυχία. Προσπαθώ να ακούσω προσεκτικά γιατί δεν μπορώ να μιλάω χωρίς να ακούω. Είναι σωστό. Αυτό το performance είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Θα τη βοηθήσει να μας σκοθεί όρθια και δεν παίζει ίδια. Όπως έχει κάτσει σε αυτές τις ομάδες. Αν και πάλι τραγουδάει πάρα πολύ καλά για το ότι παίζει και όλα και το διαχειρίζει στο και live ενώ τηλεοπτικά. Οπότε θεωρώ πολύ δυνατή στο θέμα διαχείρισης. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Από και γυρισματάκι. Το γυρισματάκι ήταν. Δεν το περίμενα. Γονίδης κατάσταση. Όχι. Μα τέτοια στο κομμάτι. Εμένα δεν. Δεν τρελαίνω με το κομμάτι. Του σπουδαριά. Ούτε εγώ. Δεν ακούω τέτοια. Αλλά μου άρεσε πολύ η εμφάνισή της. Πάρα πολύ. Όχι, δεν επειδή. Εγώ ακούω μόνο τέτοια. Αλλά δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι. Για τη φωνή της. Γιατί πιστεύω. Θέλω να πει. Όχι, θέλω. Θέλω εγώ σαν τηλεθεατή. Ναι, ναι, θα θέλεις να την ακούσεις. Ένα μεγαλύτερο γυναικείο κομμάτι τώρα. Καλά, όχι που πάνε όλοι και λένε την πίστα από φόσφορο κτλ. Αλλά κάτι τέτοιο. Κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Ναι, να σκοθεί όρθια λίγο, να τη δω χωρίς την κιθάρα. Γιατί φαίνεται έχει πολύ γκάζι. Οπότε θέλω να το δω. Και την προηγούμενη φορά δεν ήταν με την κιθάρα, νομίζω. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να δω μια έτσι δυναμική εμφάνιση όπως η σημερινή. Έχεις κάνει κάποιο σχόλιο, εσύ. Θυμάμαι ότι είχε πολύ θολή φωνή την προηγούμενη φορά και δεν μου άρεσε αυτή η θολούρα. Και άκουγα πολύ ότι έβαζε λαιμό. Τώρα την άκουσα πολύ πιο καθαρά, παιδιά. Δεν άκουσα αυτό το λαιμό που άκουσα την προηγούμενη. Μπορεί να ήταν ο ήχος, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά αυτό το είχα ακούσει όντως, δεν το είπα έτσι. Τώρα αυτή η εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Είναι δηλαδή η θολούρα που δεν την αποδίδει στη χρειά της, επειδή ξέρεις είναι λίγο πιο. Έτσι η χρειά της. Ναι, τώρα ήταν, το άκουγα ότι ήταν θέμα χρειάς. Στο προηγούμενο κομμάτι. Δεν ξέρω αν και το κομμάτι ίσως δεν την βοήθησε. Ήταν αισθάνομαι πιο εκτεθειμένη. Άκουγα ότι έβαζε περισσότερο λαιμό και ήταν πιο θολός ο ήχος της overall. Μπορεί να ήταν κρυωμένη κοπέλα, δεν ξέρω τι. Και εγώ, άμα βραχνιάζω, δεν έχει σχέση. Τώρα σου φάνηκε πιο open. Μου φάνηκε πιο open, μου άρεσε πολύ ο ήχος της. Μου άρεσε το ότι έπαιζε και τραγούδαγε και δεν έφυγε νότα δευτερόλεπτο ποτέ. Δεν υπήρχε υπόνοια ναι. Ότι φεύγει, ότι πάει κάπου. Σου λέω κοίτα γραφτιά της, να δω φοράει ακουστικά η κοπέλα. Πολύ ωραία φωνή, μπράβο. Πολύ ωραία. Η Έλληνα και αυτή έχει fans νομίζω. Έτσι έχω καταλάβει. Έχει fans. Ανεμιστήρες. Fans. ναι. Έχει υποστηρικτές, ρε παιδί μου. Σίγουρα, πώς θα το πούμε. Καλά, λείπουν λαϊκές φωνές, λείπουν και από τις δισκογραφικές. Οπότε δίνει ένα προϊόν το οποίο είναι σε ζήτηση μόνιμα. Και είναι και σε έλλειψη μόνιμα. Οπότε ελπίζω ο κύριος Ρόκος που είναι εδώ. Του γουστιμάστε την ομάδα είναι. Νομίζω. Ναι. Αλλά ελπίζω να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Γιατί κρίμα είναι να μείνει. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Τσι ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σίγουρα. Και θα τα πάει πολύ καλά, πολύ δυνατή. Και να πω ένα τελευταίο ότι αυτό που μου άρεσε πολύ και το είπα λίγο και πριν είναι ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται τον ήχο της και πώς να το βγάζει αυτό προς τα έξω σε καταστάσεις όπως αυτές που πρέπει να εκτεθείς και πρέπει να έχεις και τον έλεγχο, ας το πούμε έτσι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο σε ένα τραγουδιστή. Μπορεί ο άλλος να λέει παπάδες σπίτι του και όταν έρθει η ώρα να τα πει μπροστά στην τηλεόραση, να τα κάνει. Αυτό διδάσκεται.
με την εμπειρία. Θα μαθήσουν. Με την εμπειρία. Δεν διδάσκεται δηλαδή να του πει κάποια points, ας πούμε, για να κάνει αυτό που έκανε η κυρία Παναγιωτήρου. Καλά, υπάρχουν πολλά τεχνικά πράγματα που μπορεί να πει σε κάποιον για να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όπω το να προετοιμαστεί. Σωστά, γιατί ένα παράγοντα του. Το άγχος είναι κακή προετοιμασία. Είναι κακή προετοιμασία ή καθόλου προετοιμασία. Okay. Αλλά θεωρώ ότι αυτό γίνεται με την εμπειρία. Okay. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι είναι. Πόσο πιο πολύ γίνεται. Εσύ θα μου πει. Όχι, ισχύει. Ισχύει. Η πρώτη χρονιά στην εκπομπή ήταν ίδια με την όσο τελευταία. Όσο πιο πολύ είναι αστάθμητοι οι παράγοντες, τόσο πιο πολύ αγώνες. Ναι, βέβαια. Γιατί μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι. Όχι, εμάς είναι όλοι αστάθμητοι. Οπότε είμαστε πάντα μισθά. Δεν έχει σημασία καμία αυτό με το reaction όμως. Εντάξει, κοίτα. Ρε παιδί μου, ναι, όμως έχεις ένα μπούσουλα, έχεις ένα μοτίβο. Ξέρεις περίπου πώς θα κινηθεί. Περίπου. Δεν είπα ότι είναι στημένο. Προφανώς είναι πράγματα που τελευταία στιγμή γίνονται και συμβαίνουν. Αλλά αποκτάς μια εμπειρία. Ναι, άσε μας εμάς. Πες για την κυρία, για την Έλενα. Λέω κυρία. Δεν την ξέρω την χρόνια, Έλενα. Νομίζω πως θα τα πάει πολύ καλά. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Έλενα. Φιλιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρίσκετε πολύ χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε. Είναι πολύ δύσκολο η λέξη subscribe. Θα το γράψουμε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe ρε παιδιά στο κανάλι, μην το ξεχάσετε. Και ένα notification bell, πώς λέγεται. Ναι, αυτό το καμπανάκι. Notification bell, ναι, το λέγω. Ωραία. Και κάντε το share και με τους φίλους σας, για να μοιραστείτε αυτή την γνώση που σας προσφέρω μέσα από τα βιντεάκια μου. Πολύ ωραία, δεν το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε. Φιλιά πολλά!